Γεια σας, παιδιά. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τις πράξεις ανάμεσα στα ενδεχόμενα. Το που θα κάνουμε τώρα είναι να ανακεφαλαιώσουμε αυτά που είπαμε στο προηγούμενο μάθημα και να κάνουμε παράδειγμα εφαρμογής. Είχαμε πει ότι πείραμα τύχη, αν έχουμε ένα πείραμα τύχης και ω είναι ο δειγματικός του χώρος και α,β είναι τα ενδεχόμενα, αν το ω είναι αποτέλεσμα του πειράματος τύχης, τότε θα δούμε στον πίνακα που ακολουθεί την αντιστοιχία ανάμεσα στην κοινή γλώσσα και στη γλώσσα των συνόλων. Αν το ω ανήκει στο α, λέμε ότι το ενδεχόμενο α πραγματοποιείται. Αν το ω δεν ανήκει στο, ανήκει στο α τόνο, το ενδεχόμενο α δεν πραγματοποιείται. Αν το ω ανήκει στην ένωση, λέμε ένα τουλάχιστον από τα α,β πραγματοποιείται. Αν το ω ανήκει στην τομή, λέμε ότι πραγματοποιείται και το α και το β. Αν το ω ανήκει στη διαφορά, α πλην β, τότε λέμε ότι πραγματοποιείται μόνο το α και όχι το β. Αν το ω ανήκει στην α τομή β τόνο, στο συμπλήρωμα τη τομή, τότε λέμε ότι πραγματοποιείται το πολύ 1 από τα α,β. Αν το ω ανήκει στο α ένωση β τόνος, στο συμπλήρωμα της ένωσης, λέμε δεν πραγματοποιείται ούτε το α ούτε το β. Και αν το ω ανήκει στο α πλην β ένωση β πλην α, λέμε ότι πραγματοποιείται ακριβώς ένα από τα α πλην β, δηλαδή ή πραγματοποιείται το α και δεν πραγματοποιείται το β, ή πραγματοποιείται το β και δεν πραγματοποιείται το α. Ας δούμε καλύτερα πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα συνεργείο όπου κάθε αυτοκίνητο μπορεί να έχει είτε μηχανική, είτε ηλεκτρική βλάβη, είτε και τις δύο. Σε ένα συνεργείο, κάθε αυτοκίνητο μπορεί να έχει είτε μηχανική βλάβη, είτε ηλεκτρική βλάβη, είτε και τις δύο. Και έχουμε ορίσει τα δύο ενδεχόμενα. Ας πούμε το ενδεχόμενο α είναι να επιλέξουμε ένα αυτοκίνητο από το συνεργείο και να έχει ηλεκτρική βλάβη. Ενώ το ενδεχόμενο β είναι να επιλέξουμε ένα αυτοκίνητο από το συνεργείο και να έχει μηχανική βλάβη. Ας δούμε τι σηματοδοτούν στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι πράξεις που προαναφέραμε. Για παράδειγμα, τι σημαίνει για μας το α τόνος. Το α τόνος σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείται το α. Σημαίνει δηλαδή ότι αν επιλέξουν αυτοκίνητο, δεν θα έχει ηλεκτρική βλάβη. Άρα το α τόνος γράφεται να μην έχει ηλεκτρική βλάβη το αυτοκίνητο που θα επιλέξουν. Α το μη β τόνος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιείται και το α και το β. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αν επιλέξω εγώ ένα αυτοκίνητο να έχει και ηλεκτρική και μηχανική βλάβη. Το αυτοκίνητο που θα επιλέξουμε στην τύχη, α το μη β, στα ενδεικτικά των ενδεχομένων, σημαίνει να έχει και ηλεκτρική και μηχανική βλάβη. Μετά μας ζητείτε να δούμε τι σημαίνει το ενδεχόμενο α ένωση β. Πώς μεταφράζεται στη γλώσσα, την κοινή. Α ένωση β σημαίνει να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα δύο. Να πραγματοποιείται ή το α ή το β. Που σημαίνει δηλαδή ότι το αυτοκίνητο θα πάρουμε στην τύχη να έχει είτε ηλεκτρική βλάβη είτε μηχανική. Το με το αυτοκίνητο να έχει είτε ηλεκτρική βλάβη είτε μηχανική. Είτε και τις δύο. Έτσι. Η ένωση, όταν λέμε ότι το α ένωση β, περιέχει και τα κοινά στοιχεία των α και β. Άρα όταν λέω α ένωση β, λέω να έχει είτε ηλεκτρική βλάβη, είτε μηχανική βλάβη, είτε και τις δύο. Στο τρίτο ερωτηματάκι, μας ζητάει
να εξετάσουμε τι συμβαίνει όταν βλέπουμε αυτό το ενδεχόμενο. Α, το μη, β, τόνος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα το α και το β. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να γίνεται ένα το πολύ από τα δύο. Ή να έχει ηλεκτρική, ή να έχει μηχανική, ή να μην έχει τίποτα από τα δύο. Άρα, να έχει το πολύ μία από τις δύο βλάβες. Πέμπτο ερωτηματάκι. Στο πέμπτο ερωτηματάκι μας ζητάει α, ένωση, β, τόνος. Να εξετάσουμε τι σημαίνει. Α ένωση β τόνο σημαίνει να μην έχει, να μην πραγματοποιείται ούτε το α, να μην πραγματοποιείται ούτε το β. Αυτό σημαίνει ότι να μην έχει ούτε ηλεκτρική βλάβη, ούτε μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο που θα επιλέξουμε στην τύχη. Το έκτο μας ζητάει να βρούμε τη διαφορά α πλην β. Α πλην β τι σημαίνει, πραγματοποιείται το α, αλλά δεν πραγματοποιείται το β. Αντίστοιχα, αυτό τι σημαίνει, πραγματοποιείται το α, να έχει ηλεκτρική βλάβη, δεν πραγματοποιείται το β, που σημαίνει να μην έχει μηχανική βλάβη. Άρα, α πλην β σημαίνει να έχει ηλεκτρική βλάβη, αλλά να μην έχει μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο που θα επιλέξουμε στην τύχη. Να έχει ηλεκτρική βλάβη, πραγματοποιείται το α. Αλλά να μην έχει μηχανική βλάβη. Και τέλος, στο έβδομο, τι εκφράζει το ενδεχόμενο α πλην β ένωση β πλην α. Πραγματοποιείται το α, αλλά δεν πραγματοποιείται το β, ή πραγματοποιείται το β, αλλά δεν πραγματοποιείται το α. Πώς μεταφράζεται αυτό στα ενδεχόμενα που έχουμε? Να έχει ηλεκτρική βλάβη, αλλά να μην έχει μηχανική, ή να έχει μηχανική βλάβη, αλλά να μην έχει ηλεκτρική. Δηλαδή να συμβαίνει ακριβώς ένα από τα δύο ενδεχόμενα. Να έχει ακριβώς μία από τις δύο βλάβες. Το αυτοκίνητο που θα επιλέξουμε στην τύχη, να έχει ακριβώς μία από τις δύο βλάβες. Άρα, μας δίνει ένα πείραμα τύχης, μας δίνει τα δύο ενδεχόμενα και εμείς βρίσκουμε αντίστοιχα τι συμβαίνει σε κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα. Μεταφράζουμε δηλαδή σε καθημερινή γλώσσα τη γλώσσα των ενδεχομένων. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε περισσότερα παραδείγματα.